πράγματα θα αρχίσουν λίγο να στρώνουν. Θα αρχίσουν να μας εκτονώνουν. Έτσι εκτιμώ εγώ. Ναι. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Έχουμε βγει. Καθώς έχουμε αρχίσει την κουβέντα εδώ με τον κύριο Ξανθόπουλο. Ο κύριος Ξανθόπουλος, ο κύριος Ηρακλής Ξανθόπουλος είναι εκπαιδευτικός. Καλησπέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Ο κύριος Ξανθόπουλος εκπροσωπεί την Ένωση Δημοσιοπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης που ήταν σήμερα στους δρόμους. Ήταν μια πολύ πετυχημένη απεργία και διαμαρτυρία και γενικότερα κινητοποίηση, κύριε Ξανθόπουλε, έτσι δεν είναι? Πραγματικά σήμερα η λαοθάλασσα που είδα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης ήταν. Είχα πάρα πολλά χρόνια να την δω. Και φυσικά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα ήταν αναμενόμενο να βγούμε όλοι στους δρόμους. Αυτό που με εξέπληξε ευχάριστη ήταν ότι βγήκανε όλοι. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Δηλαδή πρώτη φορά σε κινητοποίηση, διότι είμαστε συνέχεια τουλάχιστον εμείς στους δρόμους, είδα κλειστά τα πάντα στο κέντρο. Δεν έχει ξαναγίνει. Μέχρι και οι καφετέρειες κλείσανε σήμερα. Όχι, οι καφετέρειες, τα μαγαζιά, τα πάντα. Τα πάντα είναι κλειστά. Τα πάντα ήταν κλειστά. Δεν κυκλοφορούσε ταξί, δεν κυκλοφορούσε λεωφορείο. Είδα κλειστά βενζινάδικα. Δηλαδή, πραγματικά η αντίδραση του κόσμου είναι τεράστια και αυτό θα πρέπει να το μήνυμα να το λάβει όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι σε εισαγωγικά θεσμοί οι οποίοι καθορίζουν την πολιτική της κυβέρνησης. Μάλιστα. Το θέμα είναι, ξέρετε, κύριε Ξανθόπουλε, και το συζητάμε αυτό πολλές φορές όταν έχουμε κινητοποίησεις. Εάν μπορεί να παραχθεί κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα από τέτοιες κινητοποίησεις. Γιατί πραγματικά αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κόσμος δεν βγαίνει στον δρόμο μόνο και μόνο για να εκδηλώσει την αγανάκτησή του ή για να καταλαγιάσει την οργή του. Πρέπει να βγει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την ιστορία. Κατά την άποψή σας, μπορεί να βγει και ποιο θα μπορούσε να βγει? Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Η εμπειρία μου αλλά και η ιστορία δείχνει ότι όταν απεργίες, οι κινητοποίησεις είναι μαζικές, αλλά και υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή πραγματική, αποτέλεσμα υπάρχει, εφόσον βέβαια απέναντί σου έχεις και μια κυβέρνηση η οποία είναι δεκτική σε αυτά τα μηνύματα και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, παλαιότερα βέβαια, προμνημονίου, για να θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε... Όταν ακόμα οι κυβερνήσεις μπορούσαν να αποφασίσουν μόνες τους τι θα κάνουν. Έτσι. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το μήνυμα πρέπει να το λάβει και η Τρόικα και οι θεσμοί. Γιατί αυτοί τελικά καθορίζουν και την πολιτική που ακολουθείτε. Πάντως, το μήνυμα ήταν σαφέστατο σήμερα. Και δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που μην το κατάλαβε. Ο κόσμος πλέον λέει φτάνει πια. Δεν πάει άλλο. Και οι αντιδράσεις από εδώ και πέρα θα είναι απρόβλεπτες κατά την εκτίμησή μου. Αν δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτά τα οποία προτείνονται, τα αποτελέσματα θα είναι απρόβλεπτα. Δεν ξέρω πού... Όταν λέτε αλλαγή, περιορίζεται αυτή τη λέξη, αυτόν τον όρο, στο να πάρει η κυβέρνηση πίσω αυτά τα οποία έχει πει για το ασφαλιστικό και αυτά που περιμένουμε να πει για το φορολογικό. Ναι, τα βασικά είναι το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Αυτά, τι άλλο μπορεί να φέρει δηλαδή στη θέση τους? Δεν είμαι εγώ κυβέρνηση, για να είμαι σαφής. Ναι, τι περιμένετε αλλά εσείς να γίνει? Αυτό το οποίο εγώ περιμένω είναι να γίνει μια πιο ισομερής κατανομή των βαρών. Θα πρέπει να προσεχθεί η υγεία, γιατί το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο οι συντάξεις, οι εισφορές τις οποίες αναφέρουν. Είναι και η υγεία, είναι τα νοσοκομεία, είναι η κοινωνική πρόνοια, είναι οι παροχές στους αναξιοπαθούντες. Όλα αυτά συνδέονται με το ασφαλιστικό. Και κακώς δεν τα τονίζουμε όλοι μας μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Όλα αυτά λοιπόν αφορούν γενικά την ποιότητα ζωής και τις κοινωνικές παροχές. Εάν δηλαδή αυτά τα μέτρα τα οποία θέλει να πάρει η κυβέρνηση περάσουν έτσι όπως είναι, πραγματικά θα πάμε ακόμα πιο κάτω. Γι' αυτό και σας λέω ότι οι καταστάσεις μετά θα είναι απρόβλεπτες και οι αντιδράσεις θα είναι απρόβλεπτες. Διότι όταν ο άλλος δεν έχει τίποτα να χάσει, μετά αντιδρά γεωμετρικά, δεν αντιδρά με κάποιον αναλογικό τρόπο. Και όταν υπάρχει ένταση στην κοινωνία, αυτή η ένταση και αυτή λειτουργεί γεωμετρικά. Δηλαδή η ένταση... Προφανέστατα. Και επειδή είμαι φυσικός, να πω ότι... Άμα μένει πολύ καιρό η ένταση... Όσο μεγαλώνει η πίεση, τόσο πιο απότομη μετά είναι η εκτόνωση. Αυτό το λέει ξεκάθαρα η φυσική. Επομένως, όσο θα αυξάνεται η πίεση, τόσο μετά μεγαλύτερη θα είναι η εκτόνωση που θα έρθει. Το θέμα είναι τι περιθώρια υπάρχουν στη σημερινή κυβέρνηση, όπως άλλωστε τι περιθώρια υπήρχαν και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Να υπάρχουν μέτρα
τα οποία να μην είναι τόσο δυνηρά για τον κόσμο της εργασίας. Το θέμα είναι το εξής. Ποια είναι η πολιτική φιλοσοφία της εκάστοτε κυβέρνησης. Γιατί εμένα δεν με τις πολιτικές φιλοσοφίες, κύριε Ξανθόπουλε, δεν τις δοκιμάσαμε όλες. Είχαμε και ΠΑΣΟΚ, είχαμε και Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ. Έχουμε τώρα και ΣΥΡΙΖΑ. Είναι θέμα φιλοσοφίας, δηλαδή. Είναι θέμα φιλοσοφίας υπό την προϋπόθεση ότι τη φιλοσοφία την οποία λες ότι έχεις, να προσπαθήσεις να την κάνεις πράξη. Δυστυχώς, εδώ είναι η μεγάλη απογοήτευση του λαού, ότι ενώ περιμέναν από τον ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη φιλοσοφία που λέει ότι έχει, να βελτιώσει κάπως τα πράγματα, όχι μόνο δεν τα βελτιώσει, αλλά μας έβαλε σε ένα τρίτο μνημόνιο πιο σκληρό από τα προηγούμενα. Όμως, θα πρέπει. Νομίζετε ότι, επειδή το συζητούσαμε προηγουμένως και με τους αγρότες αυτό, ότι αυτή η αντίφαση είναι που έχει κάνει και τον κόσμο να είναι περισσότερο οργισμένος? Δεν είναι μόνο οργισμένος. Αυτό το οποίο συναντώ και με λυπεί πάρα πολύ είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ελπίδα. Δηλαδή να ελπίζει σε κάτι, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε θεωρώ ότι η μόνη ελπίδα τελικά είναι αυτές οι κινητοποιήσεις. Δηλαδή, εάν αυτές θα συνεχιστούν έτσι μαζικά, θα αντιληφθούν και οι έξω, και επιμένω εγώ στους έξω, γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει κυβέρνηση ελληνική που να θέλει να επιβάλλει τέτοια μέτρα. Δεν είναι ηλίθιοι δηλαδή αυτοί οι οποίοι κυβερνούν για να επιβάλλουν τέτοια μέτρα. Άρα το ζήτημα είναι πώς θα καταφέρεις να πείσεις τους έξω. Και θεωρώ ότι τέτοιες αντιδράσεις μεγάλες, τέτοιες κινητοποιήσεις, μπορούν σιγά σιγά λίγο να μας βγάλουν από τη θηλιά της λιτότητας, γιατί δεν αφορά αυτό το πράγμα μόνο την Ελλάδα. Έτσι, το ίδιο βλέπουμε ότι ισχύει στην Ισπανία, το ίδιο βλέπουμε ότι ισχύει στην Ιταλία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ρέντζι άρχισε πλέον να υψώνει λίγο τη φωνή του απέναντι, ας πούμε, στην Μέρκελ και στο Σόιμπλε. Δηλαδή θα δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα αντιδράσεων, ξεκινώντας πάνω από τον νότο της Ευρώπης. Τουλάχιστον πρέπει να ελπίζουμε. Κύριε Ξανθόπουλε, εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Πού ελπίζουμε? Δηλαδή, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ή να αρχίσει να σκέφτεται ο κόσμος, γιατί έχουμε φάει πολύ παραμύθι τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος και να ξέρει τις απόψεις τις δικές σας, του φορέα, του ενός, του άλλου, του αναλυτή, του δημοσιογράφου ενδεχομένως, για το πού προσβλέπουμε με αυτές τις κινητοποίησεις. Και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο κομμάτι αυτό. Εμείς προσβλέπουμε τώρα να πάρει πίσω η κυβέρνηση το ασφαλιστικό. Ωραία. Αν το πάρει το ασφαλιστικό πίσω η κυβέρνηση, θα φέρει μετά κάποιο το οποίο θα είναι καλύτερο? Έχει περιθώρια δράσης η κυβέρνηση? Μπορεί η κυβέρνηση να ασκήσει μια πολιτική η οποία θα είναι λιγότερο δυνηρή? Θα είναι λιγότερη, η ποσόστοση της λιτότητας θα είναι μικρότερη? Λοιπόν. Ή περιμένουμε μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις να αλλάξει μια λαό Σόιμπλε και να τερματίσει τη λιτότητα? Λοιπόν. Συζήτηση για προβληματισμό. Ναι, φυσικά, για προβληματισμό πολύ σωστά τα βάζετε. Παραβλέπω το γεγονός ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο μας έλεγε ότι έχει την λύση. Μπράβο. Το παραβλέπω αυτό. Αυτό είναι εδώ. Το βασικό. Μπράβο. Υπήρχε κάποιος στο ελληνικό πολιτικό στερέωμα που έλεγε ότι αυτά που γίνονται σήμερα είναι κακά, αλλά εγώ έχω τον τρόπο. Μπράβο. Να τα κάνω με διαφορετικό τρόπο. Φάνηκε λοιπόν ότι τον τρόπο δεν τον έχει. Είναι σαφέστατο αυτό. Και συνεχίζει τη λιτότητα. Υπάρχει προοπτική. Ναι, θεωρώ ότι υπάρχει προοπτική αν κάποια πράγματα που και οι προηγούμενες κυβερνήσεις έλεγαν και αυτή έλεγε, τα κάνουν πράξη. Θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα κατ' εμέ. Λοιπόν, ΦΠΑ. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια εισφοροδιαφυγή και μη πληρωμή του ΦΠΑ. Μπορεί το κράτος έχει τη δυνατότητα να εισπράττει το ΦΠΑ απευθείας με το που κόβεται, ας πούμε, μία απόδειξη? Πρακτικά γίνεται. Αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει και εδώ? Να αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης να πάτε στο γιατρό, δεν πληρώνετε σε κανένα γιατρό. Τα χρήματα μπαίνουν κατευθείαν από το ασφαλιστικό αντίστοιχο ταμείο στο λογαριασμό του γιατρού. Οπότε γνωρίζει το κράτος τι χρήματα έχει εισπράξει ο γιατρός και παίρνει κατευθείαν την φορολογία για το ΦΠΑ. Δηλαδή είναι πραγματάκια τα οποία είναι λυμένα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα λύσουμε? Βάζω αυτό το ζήτημα. Υπάρχει, μήπως επειδή δεν υπάρχει η αντίστοιχη πολιτική βούληση? Δηλαδή, ανέφερα δύο παραδείγματα τα οποία μπορούν να βρουν έτσι χρήματα, άρα να μειώσεις το κόστος της λιτότητας. Διότι, ναι. Γιατί υπάρχει η λιτότητα? Διότι έρχεται ο Σόμπλε και σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω, ας πούμε, από το ασφαλιστικό να εξοικονομήσει 1,8 δις. Δεν με ενδιαφέρει πώς. Θέλω να το εξοικονομήσει από εκεί. Ναι. Αν λοιπόν έχεις εσύ ισοδύναμα μέτρα και του πεις ο Σόμπλε, κοίταξε, εγώ έχω αυτά τα ισοδύναμα μέτρα, σαν ανέφερα δύο παράδειγματα,
δεν θα μπορούσε μετά να σου πει όχι, να επιμείνει σε αυτό και ξέρετε, να όμως, αυτή, συντάξει και τους μισθούς. Στην περίφημη λογική των ισοδυνάμων, και επειδή εσείς είστε εκπρόσωπος της Ένωσης Δημοσιοπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χαϊδεύει υπερβολικά το δημόσιο, δηλαδή εσάς, και δεν προχωρά σε κάποιες μεταρρυθμίσεις που θα σας έφυγαν εσάς περισσότερο, το κράτος, το παραδείγματα που δώσετε. Με αποτέλεσμα το βάρος να πέφτει στο άλλο κομμάτι της οικονομίας, στο ιδιωτικό. Παραδείγματα. Το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να ξαναπροσλάβει τις καθαρίστριες, οι οποίες είχαν απολυθεί. Αμέσως μετά άνοιξε την ΕΡΤ, πήρε πίσω τους σχολικούς φύλακες, τους εκπαιδευτικούς που ήταν σε διαθεσιμότητα και κάνει και άλλες προσλήψεις στο δημόσιο. Και μάλιστα. Θα κάνει άλλες προσλήψεις. Θα. Ανακοινώνονται οι προσλήψεις. 15.000 προσλήψεις μέσα στο 2015. 12.000 προσλήψεις μέσα στο 2015. Αλλά όχι στις ειδικότητες που είχαν προσυμφωνηθεί με την Τρόικα. Γιατί εμείς με την Τρόικα είχαμε συμφωνήσει ότι θα πρέπει να προσλάβουμε νοσηλευτές, γιατί τα νοσοκομεία καταραίουν, έτσι, ανθρώπους στον κρατικό μηχανισμό, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στις εφορίες, γιατί πρέπει να εισπράττουμε έσοδα, και δεσμοφύλακες για τις φυλακές, γιατί έχουμε 7 κλειστές φυλακές σήμερα και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους εφορμιστικούς υπαλλήλους. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε ένα τα ζητήματα που είπατε. Πρώτα απ' όλα, με βάση την Eurostat, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας είναι κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι λιγότεροι από ότι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Ξεκινάμε από αυτό. Λιγότεροι σε αριθμό. Σε αριθμό, ναι. Αφού είναι σε αριθμό, είναι και οικονομικά λιγότεροι. Όχι, θέλω να πω, μήπως ανά ειδικότητα υπάρχει μια ανισοκατανομία. Μπράβο, εκεί ακριβώς θα ερχόμουν. Δηλαδή, πράγματι συμφωνώ ότι υπάρχει μια ανισοκατανομία. Οπότε μπορείς και πρέπει να δεις το θέμα της κινητικότητας. Εντάξει. Εκεί και ως ADD συμφωνούμε να πάμε σε μια λογική συζήτηση για το πώς μέσω της κινητικότητας θα κάνουμε μια καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναμικού. Και φυσικά χρειάζονται προσλήψεις, διότι εφόσον έχει μειωθεί τόσο πολύ ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, στους τομείς που είπατε πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Και ακούμε για προσλήψεις και έχει στην εκπαίδευση που έχουμε χιλιάδες κενά και στην υγεία που έχουμε και εκεί χιλιάδες κενά, αλλά προσλήψεις δεν βλέπουμε. Δηλαδή είναι μόνο λόγια. Είναι μόνο λόγια. Επομένως, δεν βλέπω εγώ πού φυλάσσει το δημόσιο. Τώρα για τις καθαρίσεις που αναφέρατε. Κάποιος δεν πρέπει να καθαρίζει. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν πληρώνει το δημόσιο, ας πούμε, πώς γινόταν η καθαριότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας τι? Χρησιμοποιώντας ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν εργαζόμενους με μισθούς των 200 και 300 ευρώ. Τέτοια πράγματα θέλουμε. Ναι. Να σας πω όμως και τι επίσης δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε καθαρίστριες που να είναι δημόσιες υπάλληλοι. Δηλαδή, νομίζω ότι σε ένα πτωχευμένο κράτος, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να φροντίσουμε είναι στο να καθαρίζουν τα κτίρια άνθρωποι που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν τον τρόπο τους να δουλεύουν λιγότερο, να συνδικαλίζονται, να κερδίζουν περισσότερα πράγματα από τους υπουργούς. Καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν είναι ανάγκη να έχουμε σε αυτού της χαμηλής έντασης προσωπικό να έχουμε δημοσίους υπαλλήλους. Ας έχουμε ιδιωτικούς. Όχι, όχι. Εγώ θέλω να έχω έναν δημόσιο υπάλληλο ο οποίος να δουλεύει με βάση τα προσόντα του, να αξιολογείται με βάση τα προσόντα του, έτσι, και να προχωρούν τα πράγματα σε συνεννόηση. Εάν αυτά γίνουν, δεν νομίζω να υπάρχει κανένα παράπονο από κανένα. Απλά, δυστυχώς, το δημόσιο τομέα τον καθορίζει η επάνω πολιτική ηγεσία και όλες οι πολιτικές ηγεσίες των τελευταίων 40 χρόνων ήθελαν ένα δημόσιο τομέα το οποίο να το ελέγχουν πλήρως, γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και να διορίζουν τα κομματικά τους μέλη και στελέχη. Και αυτό δυστυχώς το συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση. Δηλαδή αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά κάνει τα ακριβώς αντίθετα τώρα. Έτσι, είναι σαφές. Και αυτό φαίνεται και από τις κρίσεις που γίνανε και στην πρωτοβάθμια θερβάθμια εκπαίδευση και στους διοικητές των νοσοκομείων και πάλι λέγοντας. Μάλιστα. Δημόσια νοσοκομεία τα οποία έχουν τεράστια προβλήματα. Κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα ρεπορτάζ. Και πραγματικά καταραίουν τα νοσοκομεία. Εσείς, επειδή προέρχεστε από το χώρο της εκπαίδευσης, νομίζω ότι θα έχετε μια καλύτερη εικόνα για το χώρο της εκπαίδευσης εκεί τι γίνεται. Εσείς δεν μπορείτε να καταρρεύσετε, αλλά. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία και η παιδεία είναι οι δύο πυλώνες κάθε ευνομούμενου κράτους. Λοιπόν, και εμείς μπορούμε να καταρρεύσουμε, διότι όταν έχεις χιλιάδες κενά,
όταν παιδιά, ας πούμε, δεν κάνουν για παράδειγμα ξένη γλώσσα γιατί δεν έχει καθηγητές αγγλικής για να διδάξουν την ξένη γλώσσα που δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή τη στιγμή είναι η απαραίτητη γλώσσα. Εντελώς απαραίτητο ζήτημα. Έτσι, αυτό είναι μια κατάρρευση, διότι όταν δεν δίνεις την παιδεία στα παιδιά μας, στην ουσία το κράτος καταραίει, γιατί πού θα στηρίχθεις, στα παιδιά μας. Και ενώ έχουμε υψηλού επίπεδου μαθητές και φοιτητές και τελειοφύτους, βλέπουμε ότι τους παίρνουν άλλες χώρες. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να δεχτώ να δίνει τόσα χρήματα το ελληνικό κράτος για να βγάλει γιατρούς και να τους εκμεταλλεύεται η Γερμανία. Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν έχουμε εμείς, ας πούμε, χρήματα για να τους πάρουμε και να καλύψουμε τα κενά μας στα νοσοκομεία. Αυτά τα νέα τα παιδιά τι να κάνουν. Κύριε Ξανθόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δώσαμε έτσι το περίγραμμα με πολύ περιγραφικό τρόπο. Να δούμε όμως το καιρικό, γιατί έχουμε ήδη μία πολύ σημαντική μετατροπή στις καιρικές συνθήκες. Θα μας τα πει η Στελίνα. Η Στελίνα Μαργαριτίδου από την αίθουσα σύνταξης. Στελίνα, σ' ακούω. Ναι, αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού, καθώς επιδεινώνεται από σήμερα το βράδυ με βροχές και καταιγίδες και χιόνια που θα πέσουν στα ορεινά. Θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μέχρι και θυελλώδεις ανέμους, είδαμε τις αλλαγές από σήμερα το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε νοτιάδες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο που φτάνουν τα 8 μποφόρ πρόσκαιρα. Και επίσης από σήμερα το βράδυ σε όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, Πελοπόννησο, Κεντρική Στερεά και στην Εύβοια και στις Σποράδες ισχυρές καταιγίδες. Το ίδιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και αύριο Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες που θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα πιθανόν και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και το Δωδεκάνησα. Επίσης αύριο Παρασκευή θα έχουμε χιόνια, σύμφωνα τουλάχιστον με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, στα ορεινά και ημιορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, στα ορεινά και ημιορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας και από αύριο το απόγευμα και στα ορεινά ακόμη των Κυκλάδων και της Κρήτης. Η χιονόπτωση αναμένεται να εξασθενήσει σταδιακά από τα βόρεια τις βραδινές ώρες αύριο, αλλά θα έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα έχουμε και 9 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, κάτι που το αισθανθήκαμε ήδη από σήμερα. Να πούμε ότι... Δηλαδή, Στελίνα, αν κατάλαβα καλά, αυτή η παρένθεση της κακοκαιρίας με τις πολλές βροχές θα είναι των 48 ωρών ή πάει και παραπάνω? Ναι, επειδή τώρα είναι πολύ παρακινδυνευμένη μία... Α, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Η οποία θα είναι μεγαλύτερη των 3 ημερών, να δώσω απλά ένα στίγμα... ότι σταδιακά το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα βελτιωθεί σε όλη τη χώρα, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες ωστόσο. Άρα φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή η απότομη πτώση της θερμοκρασίας θα σταθεροποιηθεί μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Αυτό τα υπόλοιπα περί... θα τα πούμε από Δευτέρα για τον καιρό, γιατί θα έχουμε μια σαφέστερη πρόγνωση για το πώς θα πάει η εβδομάδα. Να σε... Μου επιτρέπεις να, χειμώνας είναι, έτσι. Μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω κάτι έτσι κλείνοντας. Αυτό περί των αλκιονιδών ημερών το πιστεύεις, υπάρχει? Ναι, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος καταρχήν μύθος οι αλκιονίδες μέρες, οι οποίες σύμφωνα με τους μετεωρολόγους συμπίπτουν χρονικά με συγκεκριμένα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Όμως, παρακολουθώντας και εγώ τους μετεωρολόγους, κατάλαβα ότι φέτος δεν έχουμε ένα τέτοιο ανάλογο φαινόμενο, τουλάχιστον προς το παρόν. Δηλαδή, αυτή η ηλιοφάνεια που είδαμε το προηγούμενο διάστημα δεν είναι το φαινόμενο των αλκιονίδων ημερών. Μάλιστα. Οπότε θα περιμένουμε να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Στελίνα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ανοίξουμε την πολύ μεγάλη ενότητα του πραγματικά εξαιρετικά άσχημου σκηνικού που έχουμε σε εξέλιξη στην Ιδωμένη. Όπου πραγματικά εκεί, όπως θα σας πούμε αμέσως μετά το διάλειμμα, έχουμε ένα έγκλημα σε εξέλιξη. 7.000 άνθρωποι σε ένα χωράφι. Μετανάστες, πρόσφυγες κυρίως, έχουν εγκλωβιστεί εκεί, λόγω του ότι τα Σκόπια έχουν κλείσει τα σύνορά τους, με αποτέλεσμα να έχουμε μια τρόπον την ανθρωπιστική κρίση αυτή τη στιγμή, στην Ιδωμένη. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.